και ιδρυτικός στέλεχος του ΕΠΑΜ. Κύριε Καζάκη, καλησπέρα και πάλι. Καλησπέρα σας. Διάβαζα ένα άρθρο σας τις προηγούμενες ημέρες μετά το όχι, το πρώτο όχι της Κυπριακής Βουλής και πραγματικά εκείνη τη στιγμή εξεπλάγιν. Βλέπω τώρα ότι τα πράγματα μάλλον σε μεγάλο βαθμό οδηγούνται προς την κατάσταση. Διάβαζα λοιπόν που λέγατε ότι περίπου ήταν στημένο αυτό το όχι, υπό την έννοια ότι δεν θα οδηγούσε πουθενά. Και βλέποντας την εξέλιξη ομολογώ ότι έχετε επιβεβαιωθεί σε μεγάλο βαθμό. Ναι. Από εδώ και στο εξής τώρα, πού πάει το πράγμα με την Κύπρο? Κοιτάξτε, η κυπριακή οικονομία έχει καταστραφεί. Δεν μπορεί να αναστηλωθεί τουλάχιστον με τη μορφή που υπήρχε πριν. Αυτή τη στιγμή η Κύπρος θα ακολουθήσει μια πορεία, η Κυπριακή Δημοκρατία, σωστότερα μια πορεία η οποία θα εξαρτάται πλήρως από τη χρηματοδότηση από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης. Διότι αν προσέξατε, στο τελευταίο ανακοινοθέν του Eurogroup της Κυριακής βάζει ένα νέο παράγοντα, τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης. Ότι πλέον η Κύπρος θα πρέπει να απευθυνθεί εκεί για οποιαδήποτε χρηματοδότηση από εδώ και μπρος. Εδώ είναι δύο τα ζητήματα. Πρώτον, ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Στήριξης δεν είναι Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, δηλαδή μια ανώνυμη εταιρεία στο Λουξεμβούργο. Είναι ένας υπερκρατικός κρατικός μηχανισμός. Δηλαδή έχει όλες τις δικαιοπρακτικές δυνατότητες ενός κράτους. Και έτσι απορροφά ουσιαστικά την Κυπριακή Δημοκρατία. Ένα είναι αυτό. Δεύτερο, με κατεστραμμένο το τραπεζικό σύστημα, η μόνη δυνατότητα που υπάρχει για ρευστότητα πλέον στην κυπριακή οικονομία είναι το ευρωσύστημα. Τώρα, εδώ υπάρχει ένα τεράστιο ζήτημα. Άρα το μνημόνιο καθίσταται μονόδρομος υπό μία έννοια και οι απευθείς του όροι θα φαίνονται, εν πάση περιπτώσει, εντελώς αποδεκτοί προκειμένου να υπάρξει ρευστότητα. Βέβαια. Κοιτάξτε τώρα, εδώ υπάρχει ένα τεράστιο θέμα. Γιατί οι τράπεζες στην κατάσταση που έχουν βρεθεί, οι κυπριακές τράπεζες, δεν θα μπορούν να ικανοποιούν του ελληνόχρεους λογαριασμούς. Και αυτή τη στιγμή το πρόβλημα δεν το έχει ο μεγαλοπαράγοντας των ρωσικών κεφαλαίων ή οτιδήποτε. Αυτοί έχουν άειλους τίτλους και λογιστικές εγγραφές. Οι μεταφορές κεφαλαίων γίνονται λογιστικά. Αυτός που έχει το πρόβλημα είναι αυτός που θα ζητήσει από την τράπεζα μετρητό. Δηλαδή, ο καταθέτης που είναι νοικοκυριό και θα πάει να πάρει τα λεφτά του για να μπορέσει. Ο επιχειρηματίας που χρειάζεται να πληρώσει τους υπαλλήλους του ή να προμηθευτεί από το εξωτερικό, να εισάγει πρώτες ύλες και πάει λέγοντας. Λοιπόν, πόσο μπορεί να δώσει το ευρωσύστημα στην Κύπρο προκειμένου να έχει αυτή τη ρευστότητα? Μιλάμε για 17,5 δισεκατομμύρια σε 2-3 χρόνια, μέσα σε διάρκεια 2-3 χρόνων. Αυτή η ρευστότητα θα υποχρεώσει την Κυπριακή Δημοκρατία να συρρυκνώσει δραματικά την οικονομία της. Για να μπορέσει να έρθει στα επίπεδα ρευστότητας που μπορεί να παράξει ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Στήριξης. Ξέρετε τι θα συμβεί? Θα σας πω τι θα συμβεί. Ή θα πουλήσουν σε Τούρκους τις επιχειρήσεις, και λέω Τούρκους, όχι Τουρκοκυπρίους, τις επιχειρήσεις τους οι Κύπροι για να δουλεύουν οι ίδιοι σαν υπάλληλοι. Αυτό το φαινόμενο το είχε εμφανιστεί στην κυπριακή οικονομία τα δύο τελευταία χρόνια, αλλά ήταν περιθωριακό. Γι' αυτό, συγγνώμη παρένθεση ανοίγω, γι' αυτό ο Υπουργός Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της Τουρκίας, κατά τη γνώμη σας, ο Εγμέν Μπαγής, χθες έλεγε ότι τους καλωσορίζουμε να έρθουν και στην τουρκική λίρα, αν θέλουν. Προσέξτε, και να τους δανείσουμε εμείς τα 5 δισεκατομμύρια που θέλουν. Προσέξτε τι έγινε το τελευταίο χρόνο, την τελευταία εβδομάδα. Ιδρύθηκαν 4 νέες τράπεζες στα κατεχόμενα. Ναι. Εάν εσείς ήσασταν επιχειρηματίας στην Κύπρο και κυρίως μικρομεσαίος και δεν είχατε δυνατότητα ρευστότητας από το τραπεζικό σύστημα, πού θα πηγαίνατε ακριβώς να ρευστείτε? Προφανώς, θα περνούσα την πράσινη γραμμή, θα περνούσα το Λίδρα και σε 200 μέτρα θα ήμουν σε μια τουρκοκυπριακή τράπεζα. Και πόσο δύσκολο θα είναι για τον Κύπριο που δεν θέλει, ας πούμε ότι τέλος πάντων δεν θέλει να πουλήσει, να μεταφέρει την επιχείρησή του στα κατεχόμενα. Ειδικά τώρα που η Τουρκία κάνει διευκολύνσεις. Σου λέει, εγώ είμαι ισχυρός παράγοντας τώρα. Και έχει και φορολογικό καθεστώς offshore περίπου, υπεράκτειας χώρας. Βεβαίως, και θα το μειώσει ακόμη περισσότερο. Θα το μειώσει ακόμη περισσότερο. Τουλάχιστον αυτό λέει. Άρα εσείς λέτε τώρα ότι πέραν όλων των άλλων συνεπειών θα έχουμε μία
ραγδαία οικονομική ανάπτυξη του κατεχόμενου βορείου τμήματος της Κύπρου έναντι του νοτίου της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ακριβώς. Θα αντιστραφούν οι όροι και εκεί που από τα κατεχόμενα ερχόντουσαν να δουλέψουν για τα προστοζήν, να το πούμε, ακόμη και έπικοι, περνούσαν την πράσινη γραμμή στην Κυπριακή Δημοκρατία, προσπαθούσαν να βρουν ένα μεροκάματο, να δουλέψουν, να τέλος πάντων να βιοπολιστούν οι άνθρωποι. Ναι. Τώρα θα γίνει ακριβώς ανάποδο. Ναι, είναι πολύ ενδιαφέρουσα και πολύ ανησυχητική, θα έλεγα, η διάσταση. Και βεβαίως από τη στιγμή που βεβαίως μετατραπεί στα κατεχόμενα αυτή, υπάρχει ήδη συμφωνία. Η συμφωνία ανακοινώθηκε από τις Ισραηλινές πηγές ότι το Ισραήλ έκλεισε συμφωνία με τους Τούρκους για τα κατεχόμενα να αποτελέσουν σημείο αναφοράς ώστε να συγκεντρωθούν τα κεφάλαια που υπήρχαν στις Κυπριακές τράπεζες. Ναι. Δηλαδή, δεν ήταν μόνο οι Ρώσοι. Τι συμφωνία είναι αυτή, τι συμφωνία είναι αυτή. Είναι μια συμφωνία η οποία κλείστηκε μετά το συγγνώμη του κυρίου Νετανιάχου, ναι, με τους Τούρκους, ώστε σε τουρκοκυπριακές τράπεζες, ναι, στα κατεχόμενα να μπορούν να βρουν καταφύγιο τα Ισραηλινά κεφάλαια που είχαν καταφύγιο στις Κυπριακές τράπεζες. Α, μάλιστα. Αυτό βεβαίως θα συμβεί και με μέρος των ρωσικών κεφαλαίων και με αμερικάνικα κεφάλαια και με άλλα, βρετανικά και άλλα. Λοιπόν, λέτε δηλαδή ότι ο επόμενος παράδεισος για τα μαύρα ρωσικά κεφάλαια και ενδεχομένως και άλλων χωρών θα είναι η κατεχόμενη Κύπρος. Γιατί να μην είναι. Σκεφτείτε το λογικά. Ναι. Δεν χρειάζεται να έχουμε πληροφόρηση. Το πρώτο πράγμα που θα συνέβαινε. Γιατί είναι τόσο εύκολο. Άλλωστε αυτές οι χώρες, με εξαίρεση βεβαίως τη Ρωσία, έχουν αναγνωρίσει το κατεχόμενο κομμάτι. Ναι. Βεβαίως δεν είναι και τίποτα στον κύριο Πούτιν προκειμένου να πάρει έρισμα στην ευρύτερη περιοχή και ανταλλάγματα σοβαρά, είτε από τους Αμερικανούς είτε από τους Γερμανούς, να αναγνωρίσει και αυτός. Και να μην το αναγνωρίσει τη δουλειά του, πάντων πάλι τραπεζικά μπορεί να την κάνει. Βεβαίως, σαφώς. Και έτσι θα έχουμε ακριβώς αυτή την ανισομέρεια. Από την άλλη μεριά, ξέρω πολλούς αυτή τη στιγμή στην Κύπρο, όχι μόνο Κύπριους, αλλά και Ελλαδίτες που δουλεύανε κάτω, οι οποίοι περιμένουν πώς και πώς να ανοίξουν οι τράπεζες, να πάρουν τα λεφτά τους και σηκωθούν να πάρουν στο Λονδίνο. Νομίζω ότι θα υπάρξει ένα τέτοιο κύμα μετανάστευσης Κυπρίων. Ναι. Προς το Λονδίνο, το παραδοσιακό καταφύγιο της κυπριακής κοινότητας. Κύριε Καζάκη, μπορεί να ορθοποδήσει η κυπριακή οικονομία μετά από αυτό? Υπάρχουν συνδίκες, όχι. Θα ήταν συμφέρον για την Κύπρο, σας το ρωτώ τώρα έτσι για να βγουν και κάποια χρήσιμα συμπεράσματα, να παραμείνει αναζητώντας τη ρευστότητα που χρειάζεται στην Ευρωζώνη, ή θα έπρεπε, κατά τη γνώμη σας, σήμερα διάβαζα, είμαι βέβαιος ότι το έχετε διαβάσει κι εσείς, ένα άρθρο του Paul Krugman στο New York Times που λέει ότι τώρα πρέπει να φύγει από το ευρώ η Κύπρος. Μπορεί, όμως, ναι, αντέχει. Ναι, βεβαίως. Ναι, αντέχει. Αντέχει. Το θέμα δεν είναι και το θέμα. Η Κύπρος έχει αποδείξει ότι είναι ικανότατη στο να νοικοδομείται, γιατί το έκανε το 1975. Ναι. Μην το ξεχνάμε ότι είχε ολοκληρωτικά συντριβή από τον Ατήλα και τις συνέπειες που είχε. Και το έκανε. Εάν δεν είχε τότε το εθνικό νόμισμα και την δραστική παρέμβαση του κράτους της Κύπρου, που το κυπριακό κράτος δεν είναι το μπάχαλο που έχουμε εμείς. Είναι ένα κράτος πάρα πολύ καλά οργανωμένο, κατά τα βρετανικά πρότυπα. Έτσι, βρετανικό είναι ακριβώς. Λοιπόν, και τώρα τι κάνουνε? Το ιδιωτικοποιούν και το διαλύουν. Δεν έχουν καν αυτό το εργαλείο που είχαν το 1975 και τους αναδιοργάνωσε την οικονομία με τον τρόπο που το αναδιοργάνωσε. Γιατί και βέβαια προβλήματα είχαν και τότε, αλλά ποτέ σε αυτή την κατάσταση. Τελευταία ερώτηση. Πώς επηρεάζει ό,τι συνέβη στην Κύπρο την Ελλάδα, αν επηρεάζει? Η δική μου παραδείγματος χάρη άποψη είναι ότι σε δύο εβδομάδες, τρεις που έρχεται η Τρόικα, θα έρθουν περίπου ως πελάβνοντες τροπεούχοι στην Αθήνα, έχοντας καταγάγει οι Γερμανοί κυρίως τον θρίαβο που κατήγαγαν με τις κυπριακές τράπεζες, και ότι τα πράγματα μάλλον θα δυσκολέψουν για μας. Πιστεύετε το ίδιο ή κάτι σίγουρο άλλο? Αυτό είναι σίγουρο. Αλλά οι επιπτώσεις δεν θα μείνουν μόνο εκεί. Έχουμε ένα σοβαρό πρόβλημα αυτή τη στιγμή. Έχουμε ένα υποανακεφαλαιοποίηση τραπεζικό σύστημα που φορτώνεται επιπλέον ζημιές, που είναι τα υποκαταστήματα των κυπριακών τραπεζών. Mm-hmm. Και το ενδεχόμενο ενός πανικού καταθετών. Το ενδεχόμενο, λέω, δεν λέω ότι θα συμβεί. Λέω, υπάρχει και αυτό. Γιατί όποιοι, εάν, βεβαίως το μόνο που σώζει αυτή τη στιγμή, κατά τη γνώμη μου, το χώρο τραπεζικό σύστημα, mm-hmm, είναι ότι ουσιαστικά δεν υπάρχουν καταθέσεις. Δηλαδή δεν υπάρχουν νοικοκυριά και μικρομεσαίες επιχειρήσεις και ελευθεροεπαγγελματίες που έχουν κάτι, τους έχει απομείνει κάτι στην τράπεζα. Mm-hmm. Λοιπόν, το θέμα είναι ότι δεν είναι μόνο αυτό. Εγώ νομίζω ότι είναι το λιγότερο αυτό.
Προσέξτε να πάρουμε ορισμένα στοιχεία. Ναι, και να κλείσουμε με αυτό, γιατί πρέπει να πάω σε διαφημίσεις. Η Λαϊκή Τράπεζα είναι η πρώην Μαρφίν, που την απορρόφησε η Λαϊκή. Και η οποία αυτή τη στιγμή κλείνει τελείως. Τι θα γίνουν οι εταιρείες οι οποίες ανήκουν στον όμιλο Μαρφίν? Και μιλάμε για κολοσσούς, για την ελληνική πραγματικότητα. Mm-hmm. Πολύ μεγάλες mm-hmm. εταιρείες. Mm-hmm. Οι εταιρείες αυτές, από ό,τι γνωρίζουμε και ισολογιστικά θα μπορεί να το βρει κανείς εύκολα, ταμιακά έχουν ελαττωθεί. Έχουν σοβαρά τα προβλήματα ταμιακά. Και άλλα πράγματα. Mm-hmm. Πάμε mm-hmm. παρακάτω. Στον τουρισμό. Ξέρουμε πολύ καλά ότι ένα μεγάλο μερίδιο ξενοδοχειακών μονάδων, όπως και στην κρουαζιέρα, ήταν κυπριακών συμφερόντων. Έχετε δίκιο, ο Λούις, παραδείγματος χάρη. Ναι, ακριβώς. Υπάρχουν πολλές τέτοιες επιχειρήσεις, το αντιλαμβάνομαι. Και λέτε δηλαδή εσείς ότι θα υπάρξουν αρνητικές επιδράσεις από όλο το φάσμα αυτό. Βεβαίως. Κύριε Καζάκη, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ για την επικοινωνία. Θα έχουμε τη δυνατότητα, γιατί οι εξελίξεις τρέχουν, να τα ξαναπούμε σύντομα. Σας ευχαριστώ πολύ. Εγώ.